τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως επίσης για τις μέχρι σήμερα ενέργειες, αλλά και τις περαιτέρω προθέσεις της κυβέρνησης για διαχείριση της διαμορφωθήσας κατάστασης πραγμάτων. Οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων εξέφρασαν τις απόψεις τους και τοποθετήθηκαν συγκεκριμένα τόσο για τη διαμορφωθήσα κατάσταση όσο και για τις ενέργειες τις οποίες θεωρούν ότι θα πρέπει να προβεί η κυβέρνηση. Ομόφωνα, το Συμβούλιο Αρχηγών καταδικάζει τις τουρκικές ενέργειες εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, στηρίζει τις προσπάθειες της κυβέρνησης για διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και την απρόσκοπτη συνέχιση των ενεργειακών της σχεδιασμών. Τα κόμματα διατηρούν τις απόψεις τους σε σχέση με τον τρόπο και τα μέτρα με τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Ήθελα πιο δυναμική μέτρα. Σχετικά με το θέμα της γεώτρησης, υπάρχει μια σύγχυση. Θα προχωρήσει κανονικά ή αυτό θα εξαρτηθεί από τη συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Ιταλό Πρωθυπουργό την Παρασκευή στο Συμβούλιο, στο περιθώριο του Συμβουλίου Αρχηγών? Θα σας παρακαλέσω να μου επιτρέψετε πρώτα απ' όλα να σεβαστώ την απόφαση του Συμβουλίου Αρχηγών. Έχω διαβάσει ομόφωνα τι έχει αποφασιστεί και να μην προβώ σήμερα σε περαιτέρω δηλώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι φανερό, Κατερίνα, ότι διατηρούν και διαφορετικές απόψεις οι πολιτικοί αρχηγοί σε σχέση με τα μέτρα αντίδρασης, προφανώς την ισχύ των μέτρων αντίδρασης και τα πεδία στα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία θα μπορέσει να ασκήσει την διπλωματία της. Βλέπουμε την κυρία Κάθλιν Ντόχερτι, είναι η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία κλήθηκε εδώ στο Προεδρικό, ήταν γνωστό από χθες, θα έχει συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προφανώς θα την ενημερώσει για τις προκλήσεις στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, Κατερίνα, και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η συνάντηση, οφείλουμε να πούμε, καθώς όπως σας έλεγα προηγουμένως, την ερχόμενη Πέμπτη θα βρίσκονται εδώ στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο οικόπεδο 10 τα πλοία της Exxon Mobil, μιας τεράστιας εταιρείας της οποίας ο πρώην εκτελεστικός πρόεδρος είναι νυν υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Ρεξ Τίλερσον, και εδώ θα κριθεί όλο το παιχνίδι σε σχέση με το ότι η Τουρκία θα βρεθεί ενώπιος ενώπιο με μια υπερδύναμη πλέον και όχι με την Ιταλία, η οποία με όλο το σεβασμό προς το μέγεθος της χώρας και την ισχύ της στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συγκριθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλωστε θυμάστε ότι για την Νόπολ και όταν ενεργούσε η Νόπολ στο οικόπεδο 12, επίσης αμερικανική εταιρεία, πολύ πολύ μικρότερη από την Exxon Mobil, υπήρξε μια παρενόχληση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε διακοπή του ενεργειακού προγράμματος από τους Τούρκους. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι τώρα μπαίνει στη μεγάλη εικόνα και μπαίνουν στη μεγάλη εικόνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εξού και η εδώ συνάντηση της κυρίας Ντόχερτη. Σημειώνουμε ομόφωνα την απάντηση του Εθνικού Συμβουλίου του Συμβουλίου Αρχηγών. Καταδικάζουν τις ενέργειες της Τουρκίας, ζητούν συνέχιση του ενεργειακού σχεδιασμού, αλλά διατηρεί η κάθε πλευρά, το κάθε κόμμα, τις δικές τους απόψεις σε σχέση με το πώς θα πρέπει αυτή να αντιμετωπιστεί. Θα επανέλθουμε όταν θα έχει ολοκληρωθεί, Κατερίνα, η συνάντηση με την κυρία Ντόχερ. Και είναι αυτά τα σημεία, Χρήστο, τα οποία αναδεικνύουν και τη μεγάλη σημασία της συνάντησης που έχει αυτή την ώρα με την Αμερικανίδα πρέσβυρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε για τυχόν δηλώσεις τις οποίες θα έχουμε από το Προεδρικό. Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, την ώρα που πριν από λίγο η τουρκική εφημερίδα Χουριέτ